Αντώνη, έχει φτάσει εκεί ο κύριος Λέκας. Σωστά. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη, και έχει κάνει αυτοψία. Ακριβώς. Καλή σας ημέρα. Ναι. Κάνει αυτοψία. Έχει έρθει από την Αθήνα ο κύριος Λέκας. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στο χώρο του Δήμου Ρήγα Φεραίου που έχει διαμορφωθεί για την υγειονομική ταφή. Όπως έχουμε δείξει από εχθές που μεταφέρονται εδώ μάζες νεκρών ψαριών μαζί με πέτρες και χώματα. Εχθές τελικά πράγματι έφτασαν 70 φορτηγά. Σήμερα, όπως βλέπετε, συνεχίζεται η παρόμοια επιχείρηση και έχουμε κοντά μας τον καθηγητή διαχείρισης φυσικών καταστροφών, τον κύριο Ευθύμη Λέκα, που συνολικά ήρθε να κάνει μια αυτοψία στην Κάρλα, γιατί από ό,τι φαίνεται πρέπει πολλά ζητήματα να τεθούν στο τραπέζι, κύριε Λέκα. Καλημέρα, κύριε Λέκα. Ναι, πραγματικά. Καλημέρα. Μέχρι τώρα. Καλημέρα σε όλους. Τα μέχρι τώρα θέματα του Ιαννού και του Ντάνιελ θα τα αναλύσουμε αύριο σε μια ημερίδα που θα κάνουμε στο Βόλο στις 7 η ώρα το απόγευμα, επιστημονική ημερίδα, για να δούμε τι καινούργια επιστημονικά δεδομένα προέκυψαν και να ουσιαστικά να καταδείξουμε ότι ο Ντάνιελ και ο Ιαννός αποτελούν την τεκμηρίωση της κλιματικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Βεβαίως η διαδικασία εδώ στην Ανατολική Θεσσαλία και ειδικά στην Κάρλα είναι συνεχής. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα πώς συμπεριφέρεται περιβαλλοντικά, και όταν εννοώ περιβάλλον, εννοώ το γεωπεριβάλλον και το βιοπεριβάλλον. Το γεωπεριβάλλον εξελίσσεται ραγδαία και απλά και μόνο μερικά στιγμιότυπα έχουμε, και το βιοπεριβάλλον και αυτό εξελίσσεται ταχαία με βάση τις γεωπεριβαλλοντικές συνθήκες. Είδατε κάτι που σας έχει ανησυχήσει, κύριε καθηγητά, είδατε κάτι που σας ανησύχησε? Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός πώς επέδρασε το γεωπεριβάλλον στο βιοπεριβάλλον, στη θανάτωση των ψαριών. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνολικά υπάρχουν στην περιοχή, στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος, στο υπέδαφος, είναι θέματα αυτά τα οποία τα αποτιμούμε. Δεν είναι εύκολο να βγάλουμε συμπεράσματα. Είναι ένα πολύ σύνθετο σύστημα, το οποίο συγκροτεί ουσιαστικά μία συνθετότητα σε όλες τις κατηγορίες των επιπτώσεων και των καταστροφών. Ας μην ξεχνάμε ότι η κλιματική κρίση είναι κρίση η οποία επιφέρει μάλλον καταστροφές μεγάλες, καταστροφές σε περιοχές που δεν είχαμε ως τώρα. Τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα και έχουν και μία ιδιαίτερη ταχύτητα επαναληψιμότητας. Άρα εδώ μπορεί να δούμε και κάτι αντίστοιχο. Και με τη συνθετότητα των επιπτώσεων. Σαν αυτό το φαινόμενο που είδαμε τώρα με τα ψάρια στο Βόλο, κύριε καθηγητά, μπορούμε να δούμε κάτι αντίστοιχο λόγω του Ντάνιελ, δηλαδή ακόμα σε δεύτερο χρόνο? Κοιτάξτε, λόγω και σε δεύτερο χρόνο, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τις επιπτώσεις. Στην αρχή είχαμε μολύνσεις, τώρα έχουμε την εξαφάνιση της θαλάσσιας πανίδας. Υπάρχουν θέματα κατολισθήσεων, υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν μόλυνση εδαφών, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, μόλις του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Κύριε Τα καυστικά Λέκα, φαινόμενα που αναπτύχθηκαν στην Κάρλα τις περασμένες μέρες είναι πολύ σημαντικά. Κύριε Κάρλα, Κύριε Λέκα, να επικεντρωθούμε λίγο αυτή τη στιγμή, γιατί ο κόσμος, είστε ένας επιστήμονας και διψάει να ακούσει από εσάς για το συγκεκριμένο. Καταρχάς, υπάρχει κίνδυνος από τις μολυσματικές ασθένειες? Είναι αυτό ένα φαινόμενο που υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί? Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, αυτό που γίνεται, δηλαδή η ταφή κάποιων ψαριών, νεκρών ψαριών, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ενεσυχεί, να μας βάζει σε εγρήγορση, να είμαστε ήρεμοι? Τι? Κοιτάξτε, σε σχέση με το πρώτο ερώτημά σας δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί είναι περισσότερο ειδικοί συνάδελφοι πάνω στα θέματα της υγείας και της επιδημιολογίας. Για το δεύτερο θέμα ασφαλώς μπορώ να απαντήσω, γιατί έχουμε τεράστια εμπειρία στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, των αποβλήτων. Θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη διαδικασία στη συγκεκριμένη θέση δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι είναι ασφαλής. Τι εννοείτε? Γιατί το λέτε? Τις επόμενες ώρες. Τι εννοείτε? Δεν ξέρω αν ο χώρος πληρεί τις 32 προϋποθέσεις για να είναι χώρος υγειονομικής ταφής. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο? Διερευνήσουμε τις αμέσως επόμενες ώρες. Πείτε μας λίγο παραπάνω, δηλαδή υπάρχουν 32 όροι για να μπορέσει να γίνει υγειονομική ταφή με αυτόν τον τρόπο εκεί? Γενικά για τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, το 1993
είχαν τεθεί 32 όροι. Στη συνέχεια, με βάση αυτούς τους όρους, κάναμε την αποκατάσταση 3.600 χωματερών σε όλη τη χώρα, που ήταν τότε Ευρωπαϊκή Επιταγή. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν ξέρω αν πληρεί τις προϋποθέσεις. Μπορεί να τις πληρεί, μπορεί και όχι, αλλά αυτό θα πρέπει να το διερευνήσουμε τις αμέσως επόμενες ώρες. Μάλιστα. Θα μπορούσε να έχει ακολουθηθεί μια άλλη μέθοδος, κύριε Λέκα, για τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων τα οποία θάβονται εκεί. Η καύση, ας πούμε, για όλα τα νεκρά ψάρια με κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε, θα μπορούσε οπωσδήποτε. Θα μπορούσε, δεν ξέρω τι δυνατότητες υπάρχουν. Βέβαια, τα θέματα αυτά είναι επίγοντα. Και μέσα από επίγουσες διαδικασίες πολλές φορές γίνονται και λάθη. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει καταρχάς μία αναγνώριση του χώρου, να δούμε αν πληρούνται τα κριτήρια και στη συνέχεια να αποφασιζόταν το σημείο στο οποίο γίνεται η υγειονομική ταφή. Τώρα, κύριε Λέκα, πώς θα αποφασίσουμε αν πληρούνται τα κριτήρια στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή θα υπάρξει κάποια έρευνα, θα... Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι, τους οποίους θα δούμε αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Κυρίως είναι το γεωπεριβάλλον εδώ πέρα, αυτό που σας έλεγα πριν, δηλαδή οι όροι αυτοί ποιοι είναι. Εάν το έδαφος είναι κατάλληλο, εάν υπάρχει υδροπερατότητα, εάν υπάρχει σταθερότητα των εδαφικών μαζών, εάν υπάρχουν καρστικά έγκυλα, εάν υπάρχει δυνατότητα και κίνδυνος δραστοποίησης, εάν υπάρχουν... υπάρχει θέμα κινητοποίησης μετά από σεισμική δόνηση. Όλα αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να εξεταστούν. Επειδή όμως υπάρχουν και πυμνιοστάσια κοντά σε αυτή την περιοχή, όπως μας έλεγαν και χθες, όλα αυτά που λέτε θα πρέπει να γίνουν γρήγορα, να βγουν γρήγορα αυτά τα συμπεράσματα. Και να μην προχωρήσει ενδεχομένως η ταφή εκεί των ψαριών. Μάλλον μήπως πρέπει να σταματήσει, κύριε Λέκα, δεν ξέρω. Σήμερα το πρωί ουσιαστικά επισκέφθηκα την περιοχή και διαπίστωσα όχι το πρόβλημα, τα θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα γίνει η απαιτούμενη έρευνα, ώστε μια προκαταρκτική έρευνα για να δούμε ακριβώς αν πληρούνται οι 32 προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν. Εσείς δηλαδή θα ήσασταν πιο ήρεμος εάν είχε βρεθεί και ένας δεύτερος χώρος εκτός από αυτόν που υπάρχει στην Λάρισα και πήγαιναν όλα αυτά τα νεκρά ψάρια για καύση. Θα ήσασταν πιο ήρεμος, πιο ήσυχος. Κοιτάξτε, η καύση είναι σχεδόν το άριστο μέτρο σε αυτές τις περιπτώσεις mm-hmm. που μπορεί να εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα μπορεί να μην υπήρχαν δυνατότητες. Συνεπώς θα πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα προκειμένου να αποφασίσουμε. Βέβαια, ο χρόνος είναι πιεστικός και λόγω της πίεσης που υπάρχει ενδεχομένως να οδηγηθούμε σε λύσεις οι οποίες δεν είναι και τόσο δόκιμες. Κύριε Λέκα, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Κουρέτας έχει αναφέρει τα τελευταία 24 ώρα ότι ουσιαστικά αυτές οι μάζες που μεταφέρονται εδώ είναι μάζες μαζί με πέτρες και χώμα που δεν μπορούν να οδηγηθούν προς καύση στον καυστήρα στη Λάρισα. Αυτό είναι δόκιμο. Δεν το γνωρίζω ακόμα. Θα πρέπει να δω ακριβώς τη σύνθεση των απορριμμάτων για να εκφράσω άποψη από αυτού. Πάντως, κύριε Λέκα, όσο εσείς μας λέτε τις ανησυχίες σας, εκεί φτάνουν νεκρά ψάρια, σωστά, ή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία? Έχει ξεκινήσει, Μίνα, αν μου επιτρέπεις, από εχθές. Άρα, λοιπόν, την ώρα που μας λέει ο κύριος Λέκας ότι δεν είναι σίγουρος και πιστεύει ότι υπάρχουν πράγματα ακόμα που πρέπει να διερευνηθούν για τη διαδικασία, τα ψάρια θάβονται εκεί. Είναι μια διαδικασία την οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εξελίσσεται. Δεν να τώρα, κύριε Λέκα, εσείς θα έχετε κάποια συνάντηση με τον κύριο Κουρέτα, προβλέπετε κάτι τέτοιο? Όχι, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει. Εγώ θα κάνω τις επιστημονικές εκτιμήσεις και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την πληροφόρηση. Μάλιστα. Κάτι ακόμα, κύριε Λέκα. Υπάρχει περίπτωση να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο? Δηλαδή να βρεθούμε μπροστά σε επανάληψη του φαινομένου κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες? Κοιτάξτε, είναι δύσκολο τώρα να βρεθούμε να επαναληφθεί το φαινόμενο, γιατί η λίμνη Κάρνα συρρυκνώθηκε σχεδόν στο αρχικό της μέγεθος. Mm-hmm. Δηλαδή τα 20.000 περίπου στρέμματα. Από εκεί και πέρα μπορεί να προκύψουν άλλα προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως να είναι και σημαντικά σε σχέση με το περιβάλλον. Γιατί, κοιτάξτε,
Το σημαντικότερο είναι ότι εμείς ζούμε ένα στιγμιότυπο της εξέλιξης της Κάρλας. Ένα στιγμιότυπο, ένα δευτερόλεπτο, μέσα στο γεωλογικό χρόνο, ο οποίος γεωλογικός χρόνος θα πρέπει να διερευνηθεί και είναι της τάξης των 18.000 περίπου χρόνων, δηλαδή μετά την παγετώδη περίοδο που άρχισε να διαμορφώνεται η Κάρλα και άρχισε να διαμορφώνεται η τελική εικόνα του Θεσσαλικού χώρου. Συνεπώς, εμείς αυτή τη στιγμή βιώνουμε ένα δευτερόλεπτο της ιστορίας της Κάρλας μέσα στο γεωλογικό χρόνο. Άρα, μας λείπουν πάρα πολλές πληροφορίες, έτσι ώστε να δούμε πώς εξελίχθηκε η Κάρλα. Η Κάρλα, για να γίνει αυτό που έγινε στην Κάρλα, είναι φυσικές διεργασίες. Στη Θεσσαλία, τα 18.000 τα τελευταία χρόνια, αλλά και τα 500.000 χρόνια στο ανώτερο Πλειστόκαινο, έχει πλημμυρίσει πάρα πολλές φορές. Μήπως αυτό είναι μια φυσική διεργασία την οποία θα πρέπει να αποδεχθούμε. Δεν ξέρω ακόμα. Πρέπει να διερευνηθεί. Ο προβληματισμός είναι ισχυρός και δεν είναι απλός. Ωραία. Λοιπόν, πάντως το πρώτο και το πιο βασικό είναι να δούμε ακριβώς την κατάσταση τώρα έτσι όπως έχει, για να ξέρουμε και πώς θα πρέπει να τη διαχειριστούμε. Γιατί και να ξέρουν και οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέκα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.